οι παίχτες των δύο ομάδων έτοιμοι για το jump ball που γίνεται με την ομάδα του Λούι Πατσαλίδη. Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης, ο οποίος σταμάτησε το ποδόσφαιρο πριν από μερικούς μήνες. Να και πάλι ο Λούις για τρεις. Αυτή τη φορά βρίσκει Στεφάνη. Πρόδος για τον ίδιο, πρώτο καλάθι για την ομάδα του Λούι με τον Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου. Το κλέψιμο από την ομάδα της κυβέρνησης στο fast break. Η πάσα στον Υπουργό Γεωργίας, ο οποίος θα πετύχει το καλάθι. Ωραία assist εκεί. Έξι-δύο μπροστά η ομάδα της κυβέρνησης. Έχει μαζέψει τώρα διεθνείς παίχτες στο παρκέ. Τρεις. Για τρεις ο Ανδρέας Ιζόπουλος μέσα. 6-5. Μειώνει η ομάδα του Λούις τον πόντο. Τα λέει και εκεί με την απέναντι πάγκο ο Ανδρέας Ιζόπουλος. Δύσκολο να αγωνιστώ σήμερα. Νομίζω η ομάδα, οι υπόλοιποι παίχτες είναι αρκετά καλύτεροι από μένα. Θα τους αφήσω... Γι' αυτό δεν είμαι τόσο σίγουρος. Τότε να μπω και εγώ στο παρκέ. Λοιπόν, επειδή σε έχουμε συνηθίσει έξω από το παρκέ, θα θέλαμε να σε δούμε κάποια στιγμή μέσα. Το γήπεδο σίγουρα θα είναι γεμάτο. Εδώ γεμίσαμε το Ελευθερία με πολύ μικρότερο, μεγαλύτερο αριθμό ατόμων. Που αντιμετωπίζω, δεν θα μπορέσω σήμερα να βοηθήσω την ομάδα. Είναι δικαιολογίες μου φαίνονται αυτά. Του Λούι Πατσαλίδη, είμαι εδώ στον πάγκο και προσπαθώ να ψυχώσω τα παιδιά. Να παραμείνει η ομάδα ψυχραίμη στο στόχο τη. Κάναμε κάποιες αλλαγές και το αποτέλεσμα θα έρθει. Λοιπόν, το καλάθι από τον πρόδρομο προδρόμου είναι. Θα μπορεί η κοινωνία να ευαισθητοποιηθεί σε αυτήν την έκταση για οποιοδήποτε κοινωνικό έργο. Μπράβο σε όλους τους διοργανωτές. Εξαίρετη εκδήλωση. Το Υπουργείο Παιδείας μέσα από τα αναλυτικά του προγράμματα προωθεί τον εθελοντισμό. Ο εθελοντισμός. Ρώτατε μου, είναι η αρχή της επιστροφής μου. Ήρθα να προπονηθώ, να ετοιμαστώ για την επόμενη σεζόν. Η ομάδα έχει προετοιμαστεί. Παίζουμε για καλό σκοπό βεβαίως, αλλά σημασία δεν έχει νίκη, αρκεί να κερδίσουμε εμείς. Στήσουμε αυτή να δούμε τι συζητάνε. Είναι δική μου η χαρά, γιατί ήταν κουβέντα που ξεκινήσαμε μαζί με τον Νίκο. Κούνας για τρεις. Μέσα! Καλάθι τριών πόντων και 52-50 μπροστά η ομάδα του Λούι. 2 και 10 πριν από το τέλος του αγώνα. Καιρό τότε να πούμε ότι ο Βασίλης ο Κούνας που μόλις έβαλε το τρίποντο. Για τρεις ο Σιζόπουλος και προβάδισμα και πάλι για την ομάδα του Λούι. 55-52. Εντάξει, καλά έκανε. Και τέλος του παιχνιδιού. Νίκη για την ομάδα του Λούι Πατσαλίδη με 2. Η οποία είχε την ενίσχυση από Ανδρέα Σιζόπουλο, Βασίλη Κούνα και Σοφία Θεολόγου. Και τελικά αυτό αποδείχτηκε αρκετό για να έρθει η νίκη σήμερα στην τρίτη αναμέτρηση μεταξύ των δύο αυτών ομάδων για φιλανθρωπικό σκοπό.